Αλιτζερίνη. Αλιτζερίνη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο ραντεβού με τα πρόσωπα. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην αποστολή που έκανε το Ionian Channel στην Κέρκυρα εν όψη των εορτών του Πάσχα και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω σήμερα μαζί μου τον κύριο Νίκο Ζαχαρόπουλο. Καλησπέρα Νίκο μου. Και δική μου τιμή. Ο οποίος έχει διατελέσει, έχει υπηρετήσει αρκετά χρόνια στην Κέρκυρα, έχει κρατήσει δεσμούς με την Κέρκυρα. Πολύ στενούς. Μένει η κόρη σου νομίζω μόνιμος. Μένει η κόρη μου μονίμως και έχω και τα εγγόνια μου εκεί. Πέρα το ότι θύτευσες εκεί, πηγαίνω έρχεσαι στην Κέρκυρα. Έχω συνεχή επαφή. Ωραία. Και είναι ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για όλα όσα κατέγραψε η κάμερα του Ionian Channel στην αγαπημένη Κέρκυρα και να δούμε τι θέματα έχουμε κάνει εκεί. Ο Νίκος είναι και χοροδός, ερασιτέχνης και μουσικός. Έχω παίξει στην Κέρκυρα, όχι στη Φιλαρμονική, έπαιξα στη Συμφωνική Ορχήστρα της Κέρκυρας. Βιολοντσέλο. Ναι. Ωραία. Ήμουν ο χειρότερος μαθητής, αλλά δεν πειράζει. Οι χειρότεροι μαθητές συνήθως γίνονται οι καλύτεροι. Ο ερασιτέχνης απολαμβάνει τη συμμετοχή μόνο, έτσι. Όχι επιτεύγματα. Μια χαρά. Ένα από τα πρώτα θέματα που θέλω να δούμε είναι η επίσκεψη που κάναμε στην Φιλαρμονική Εταιρεία της Κέρκυρας, την γνωστή ως Παλαιά. Διότι είχαν έρθει το καλοκαίρι εδώ, θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Πάδοβα και τον κύριο Προσωπάρη, τον αρχιμουσικό, να μας μιλάνε. Είχαν έρθει το καλοκαίρι, έμεναν ενθουσιασμένοι από την επίσκεψή τους στη Ζάκυνθο, παίξανε στο ανοιχτό θέατρο, ενθουσιάστηκαν από τη φιλοξενία της Ζακύνθου, ακομπλεξάριστα εντελώς μιλάνε με πολύ θέρμη για τη Ζάκυνθο και για την παράδοση, τη μουσική της Ζακύνθου. Και θα ήθελα, Νίκο μου, μαζί να δούμε αυτό το πρώτο διπορικό στην Κέρκυρα και την επίσκεψή μας και τη φιλοξενία την οποία τύχαμε στη φιλαρμονική, την Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας. Μεγάλο μου. Κύριε Σπύρο Παδοβά, ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία εδώ στην ξακουστή Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας, την οποία εμείς στη Ζάκυνθο την απολαύσαμε το καλοκαίρι, όπου σας φιλοξενήσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε εσείς τώρα στο δικό σας χώρο, για τον οποίο θα ήθελα να θυμίσουμε στους τηλεθεατές πότε ξεκίνησε και μερικά κομβικά σημεία της πολύ μεγάλης ιστορίας. Πολύ ευχαρίστως. Καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ενθουσιαστήκαμε με τη φιλοξενία τη δική σας στη Ζάκυνθο της 24 Αυγούστου του 2012 και θα θέλαμε πάρα πολύ να επαναλάβουμε αυτή την επίσκεψη φιλοξενία, διότι και μας άρεσε πάρα πολύ και η Λιτανία που μετήχαμε φυσικά και η επόμενη μέρα που είχαμε την συναυλία στο ωραίο θέατρο το οποίο εμείς δυστυχώς δεν έχουμε στην Κέρκυρα, αλλά το απολαύσαμε με την ακουστική του και με την χορητικότητά του. Που πήρατε και δικά μας και Ζακυνθινόπουλα και παίξανε μαζί σας και το απολαύσαμε όλοι μαζί. Ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά την... Καταρχήν εδώ που στεκόμαστε, παιδιά μου. Εδώ στεκόμαστε. Γιατί επιλέξαμε να σταθούμε εδώ, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Γιατί εδώ είναι οι πρώτοι θεμελιωτές, μάλλον οι ιδρυτές της Φιλαρμονικής της Κέρκυρας, γνωστής ως Παλαιάς όπως λέτε, ή και Κόκκινης ακόμη. Ναι, λέγεται και Κόκκινη δική μας Φιλαρμονική, η οποία βέβαια ήταν πρώτη που ξεκίνησε το 1840, όπως και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Και αυτό έγινε διότι η Βασίλισσα της Αγγλίας απαγόρευσε ξένες φιλαρμονικές να μετέχουν σε εκδηλώσεις τοπικές, είτε στην Κέρκυρα, είτε στη Ζάκυνθο, ακόμη στον Άγιο Διονύση, νομίζω, στις εκδηλώσεις λιτανεύσεως του κινώματος του Αγίου Σπυρίδωνος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι Κερκυραίοι βέβαια αντέδρασαν και δημιούργησαν αυτή τη φιλαρμονική ως πρώτη φιλαρμονική για την Κέρκυρα το 1840. Και πρωτοεμφανίστηκε βέβαια το πρωτοκύριακο του Νοεμβρίου το 1841, χωρίς στολές
από το κτίριο της Φιλαρμονικής μέσα και μετά αμέσως μετά έπαιξε μέσα στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος. Και έκτοτε βέβαια μετέχουμε ανελιπώς σε όλες τις εκδηλώσεις του Αγίου Σπυρίδωνος, σε όλες τις λιτανίες κλπ. Και στις παρελάσεις εννοείται. Εννοώ πάντοτε από την υποχρέωση που έχουμε από το καταστατικό μας ως συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις τοπικές, είτε εθνικές είτε θρησκευτικές. Πέρα από αυτό βέβαια είναι η ιστορία των συναυλιών και των διαφόρων εκδηλώσεων που μετέχουμε και εκτός Κερκύρας, όπως και στις Άγκυδο βέβαια. Και από εκεί και πέρα, πέρα από αυτό βέβαια το γεγονός, μετέχουμε και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στην Κέρκυρα, είτε στο μουσείο μας, το οποίο θα δείτε, δεν ξέρω αν είδατε ήδη. Θα το δούμε σε λίγο. Θα δείτε σε λίγο, ναι, αξίζει το κόπο, διότι εκεί μελετάμε πάρα πολύ την πάρα πολύ μεγάλη, το θησαυρό που υπάρχει στις αποθήκες φιλαρμονικής, το οποίο ο δικός μας μουσικολόγος Κώστας Καρδάμης μελετάει και σιγά βέβαια όλο αυτό το πλούτο τον παρουσιάζει και εμείς ανάλογα, αν είναι παρτιτούρες φυσικά τις παίζουμε ανάλογα στις διάφορες συναυλίες μας ή αν είναι και διάφορα μελετήματα, τα δίνουμε δεξιά και αριστερά με δικές μας εκδόσεις φυσικά ή με επισκέψεις πανεπιστημιακών οι οποίοι έρχονται είτε από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη ή και από Κέρκυρα ακόμα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σας ζηλεύω ειλικρινά. Πείτε μου, ήταν η Παλαιά που είχε παίξει και στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Παλαιά είχε παίξει στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι μόνο η Παλαιά Φιλαρμονική, ήταν οπωσδήποτε και της Ζακύνθου, αλλά τόσο ήταν και άλλες φιλαρμονικές. Αλλά η δική μας φιλαρμονική, η Παλαιά, δεν μετήχε στην τελετή ενέργειας, μετήχε στην τελετή λήξης. Διότι ήταν Πάσχα, συνέπεσε το Πάσχα και έπρεπε να μείνει στις εκδηλώσεις της Κέρκυρας. Αμέσως μετά το Πάσχα έφυγε, πήγε στην Αθήνα και μετήχε στην τελετή λήξης. Μάλιστα η φωτογραφία αυτή μπορείτε να τη δείτε στο μουσείο της Λοζάνης. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία που στο αριστερά του Παναθηναϊκού Σταδίου εμφανίζεται η Παλαιά Φιλαρμονική. Τέλεια. Ο κύριος Προσωπάρης θα μου πει για το βαρύ πρόγραμμα, ο μαέστρος, για το βαρύ πρόγραμμα των ημερών, επειδή πλησιάζουμε πια. Αγγίξαμε το Πάσχα στη Λαμπριά. Θα ήθελα να μου πείτε, μαέστρο, καταρχήν ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ. Τα είπαμε στη Ζάκυνθο, τα λέμε τώρα και στην έδρα σας. Ήταν εκτός έδρας για εσάς εκεί. Θα το πάω. Πάντως, το εγώ να δείτε πώς αισθάνομαι εδώ. Αισθάνομαι σαν να είμαι στο νησί χρόνια ολόκληρα. Πείτε μου για το πρόγραμμα της Φιλαρμονικής εν ώψη των ημερών, διότι έχετε κάποιες ιδιαιτερότητες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, πολύ σωστά λέτε. Καταρχήν να σας πω ότι η Παλαιά Φιλαρμονική πρωτοστατεί σε όλες τις εκδηλώσεις. Δεν γίνεται εκδήλωση στην Κέρκυρα χωρίς την Παλαιά Φιλαρμονική. Αυτό δεν υποτιμάει τη συμμετοχή των άλλων φιλαρμονικών, αλλά πώς να το κάνουμε. Η Παλαιά Φιλαρμονική είναι η μαμά όλων των φιλαρμονικών. Οι εκδηλώσεις του Πάσχα ξεκινούν νωρίτερα από τη Μεγάλη Εβδομάδα, από το Σάββατο του Λαζάρου δηλαδή. Ξεκινάμε με τα κάλαντα του Λαζάρου το πρωί της ημέρας αυτής. Κάλαντα, δεν το ήξερα. Βεβαίως, κάλαντα. Ομάδες χοροδών και μουσικών ψάλλουν τα κάλαντα όχι μόνο στις αρχές αλλά και στα σπίτια όπως γίνεται και τα Χριστούγεννα. Κατά τη διάρκεια της μέρας, νύχτα. Την ημέρα του Σάββατου του Λαζάρου. Διότι το βράδυ όλοι βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο να απολαύσουμε τη συναυλία που δίνει η φιλαρμονική μας, η μπάντα της φιλαρμονικής μας. Ξεκινώντας έτσι και το τρίμερο των συναυλιών, οι οποίες γίνονται αυτές τις μέρες. Φέτος έχουμε τη χαρά στο πρόγραμμά μας να συμπεριλάβουμε έργα δύο μεγάλων μουσουργών, επευκαιρίες επετείου των 200 ετών από τη γέννησή τους, του μεγάλου Τζουζέπε Βέρντι που όλοι αγαπάμε στα Επτάνησα, αλλά και του Ρίχαρντ Βάγκνερ, με τον οποίο η Κέρκυρα έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Το Δημοτικό Θέατρο, όταν άνοιξε τις πύλες του, η πρώτη όπερα που παίχθηκε ήταν το Lohengrin, βεβαίως. Και έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη συναυλία, στο συγκεκριμένο έργο, στη συγκεκριμένη όπερα. Ωραία. Πάμε λοιπόν από τα κάλαντα του Λαζάρου, στο τριήμερο των συναυλίων και στη συνέχεια. Φυσικά την Κυριακή των Βαΐων είναι η μεγάλη λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα που έσωσε το νησί από την Πανόλη, από την Όσο της Πανόλης, το 1629, δεν κάνω λάθος. Είναι η μεγαλύτερη λιτανία. Κρατάει γύρω στις 3 ώρες περίπου. Συμμετέχουν όλες οι φιλαρμονικές του νησιού μας και χαιρόμαστε και εμείς ιδιαίτερα που λαμβάνουμε μέρος σε αυτήν. Από εκεί και πέρα, από τη Μεγάλη Δευτέρα, ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο τριήμερο που είναι η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο και η Κυριακή της Λαμπρής, που λέμε, η Κυριακή του Πάσχα.
Πρέπει να σας πω ότι αυτές οι μέρες προετοιμασίας δεν είναι απλές πρόβες όπως κάνουμε για άλλες εκδηλώσεις. Θα λέγαμε ότι κάθε πρόβα αποτελεί μία εκτέλεση και μία, θα λέγαμε, σε συναυλιακή μορφή. Διότι σε όλες τις πρόβες παρακολουθεί κόσμος. Είτε από κάτω από τη φιλαρμονική, γιατί κάτω από το κτίριο εννοώ τη φιλαρμονική, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον με τους 200 μουσικούς που παίζουν εκείνη την ημέρα στην πρόβα. Να ανέβουν όλοι επάνω. Ακριβώς. Και δεν σας κρύβω ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση όταν εισπράττουμε και χειροκρότημα όταν, με τη λήξη του κάθε κομματιού. Να σας πω ότι τα έργα που παίζουμε, όχι μόνο εμείς αλλά όλες τις φιλαρμονικές, είναι ιδιαίτερα και ουσιαστικά είναι η ταυτότητα της κάθε φιλαρμονικής για αυτές τις μέρες. Μου είπε ο κύριος Προσοπάρης μερικά πράγματα που βεβαίως και εγώ και όσοι μας ακούν τώρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι ένα σχολείο. Πράγματι. Είναι ένα σχολείο και απαριθμεί 300 παιδιά. Τα οποία άλλα ακολουθούν την μπάντα και άλλα τη συμφωνική. Η συμφωνική βέβαια είναι μικρότερου εύρους, είναι γύρω στα 45 με 50 άτομα συνολικά, αλλά και αυτή έχει, παρόλο που είναι στα σπάργανα ακόμη, 2-3 χρόνια είναι που έχει δημιουργηθεί, και τα βήματά της είναι γοργά. Και αυτή δίνει συναυλίες με την, κάτω από την μπαγκέτα του γνωστότατου Έλληνα μαέστρου Άλκη Μπαλντά, ο οποίος και αυτός σιγά σιγά την βάζει στα βαθιά. Μας έχει ήδη εκδηλώσει και μας έχει πει το ενδιαφέρον του να σιγά σιγά και αυτή η φιλαρμονική και αυτή η συμφωνική να φύγει και εκτός Κερκύρας. Δηλαδή να μπορέσει να σταθεί σε μεγαλύτερους χώρους, όπως είναι το Μέγαρο, είτε Αθηνών, είτε Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει σε άλλες πόλεις που ενδέχεται ο κόσμος να αρέσκεται από τη συμφωνική ορχήστρα. Θέλω να σας πω ότι εντυπωσιάζομαι από τη δουλειά που κάνετε, γιατί έλεγα και με τον μαέστρο προηγουμένως που βρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε μετά το καλοκαίρι, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παιδεία, για μια εποχή κρίσης, για μια εποχή που οι εκπαιδευτικοί σπράττουν όλο τον εκνευρισμό που κουβαλάνε τα παιδιά μέσα από τα σπίτια τους, να μπορούν τις ελεύθερες ώρες τους να έχουν ένα σχολείο, να ασχολούνται με κάτι που το αγαπάνε, τους κάνει πιο κοινωνικούς, τους κάνει πιο ευγενείς, τους κάνει πιο ωραίους ανθρώπους, και αυτό οφείλεται στο μεράκι κάποιον από εσάς που συνεχίζετε την παράδοση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν είστε μόνο για την Κέρκυρα, είστε για όλη την Ελλάδα. Θα πάω να δω το μουσείο. Μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Από πότε στεγάζεστε σε αυτό το κτίριο, η παλαιά? Το 1900 στεγάζεται η φιλαρμονική εδώ και αγοράστηκε το 1900, το κτίριο αγοράστηκε το 1950. Σε αυτό το κτίριο βέβαια, το οποίο είναι ιστορικό και αυτό, διότι εδώ έζησαν η οικογένεια του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλη, και το 1950 νομίζω, αν δεν απατώμε, ήταν η ημερομηνία που και με βοήθεια βέβαια της οικογένειας Ράλη και με βοήθεια παλαιών θεμελιωτών της Φιλαρμονικής μπόρεσαν οι τότε και αγόρασαν αυτό το κτίριο, το οποίο από τότε είναι πλέον ανήκει στην κυριότητα της Φιλαρμονικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νιώθω περήφανος που είμαι εδώ μέσα, ειλικρινά το λέω. Ήθελα να κάνω και ένα κομπλιμέντο τελευταίο, διότι γνωρίσαμε έναν πολύ σοφό συντοπίτη σας, τον κύριο Τζερμπίνο τον Στέγιο. Στέγιος δεν είναι νομίζω το μικρό όνομα, με τον οποίο έχουμε συχνή επικοινωνία, τον εσεβόμαστε και του βγάζουμε το καπέλο για τις γνώσεις του γύρω από τη μουσική. Να είστε καλά, χαίρομαι, γιατί πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει αντιπαλότητα το καλοκαίρι. Και μέσα από όσα είπατε στη συνεντεύξη σας και μέσα από όσα κάνατε για το νησί μας, δείξατε ότι είμαστε αδέλφια. Πράγματι. Και μόνο αρρωστημένος νους μπορεί να πιστεύει ότι υπάρχει αντιπαλότητα. Μαέστρο μου, σε καλά, ευχαριστώ καλά. Σπύρο μου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σε αισθάνομαι πολύ δικό μου άνθρωπο. Και εμείς το ίδιο. Και αυτό σε λέω, Σπύρο μου. Να είστε καλά. Είσαι και στην ηλικία του γιού μου, τα έχουμε ξαναπεί το καλοκαίρι αυτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Και καλό Πάσχα βεβαίως. Καλή Λαμπριά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τους άκουσες ότι με πολύ θέρμοι μιλάνε, ακομπλεξάριστα εντελώς. Τους λέω μέσα ότι πήρατε μέρος στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες και λέει μόνο στην τελετή της λήξης. Ήταν η φιλαρμονική της Ζακύνθου εκεί. Κάτι μου έχει φέρει εκεί πέρα. Ναι. Που... είναι μία διάλεξη που την έκαμε μετά σαν μικρό βιβλιαράκι ο αείμνηστος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Κέρκυρας, ο Δημήτρης Οδαπέργολας. Μία διάλεξη που έκαμε το 82. Το φέρα γιατί εδώ φαίνεται πραγματικά πόσο ακομπλεξάριστη, όπως είπες, είναι απέναντι στους υπόλοιπους Ιόνιους, επτανήσιους. Να διαβάσω ένα μικρό κομματάκι. Ναι, βεβαίως να το διαβάσεις, γιατί είναι ένα κείμενο πριν από 31 χρόνια. Είπε για τη φιλαρμονική, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν,
Καταρχήν από ότι ο Δαπέργορας ήταν ένας σπουδαίος μουσικός. Έτσι, ήταν ο ιδρυτής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Κέρκυρας, με σπουδές στο Βέλγιο, είχε διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα των Βρυξελών, αλλά τον έπιασε η Επτανησιακή του Μούρδια και τα βρόντισε όλα και γύρισε πίσω στην Κέρκυρα. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε λένε ότι η Επτανήση είναι Μουρλή. Ναι. Γράφει λοιπόν εδώ στο κεφάλαιο περί φιλαρμονικών. Ο Φιλαρμονικός Σύλλογος Ζακύνθου είναι και η βάση κάθε νεότερης μουσικής κίνησης. Σπουδαίο αυτό που γράφει. Ιδρύθηκε το 1816 και θεωρείται ως ο αρχαιότερος ελληνικός μουσικός σύλλογος, ο οποίος αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα στην ιστορία της ελληνικής μπάντας. Από τα σπλάχνα του συλλόγου αυτού ξεπήδησε η Φιλαρμονική Εταιρεία Ζακύνθου, που το 1843 ιδρύθηκε από τον ιατρό Καρβελά, ο οποίος ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας και είχε ο ίδιος μοιήσει το Διονύση Σολωμό στα εθνοσωτήρια μυστικά της. Σήμερα λέει διαθέτει τοπική μπάντα. Μάλιστα. Ένα σημείο. Μήπως να διαβάσω και ένα άλλο σημείο κάτι που γράφει. Θα το δούμε. Άρα, σε λίγο. Ως προς τις μπάντες λοιπόν βλέπουμε ότι αναγνωρίζουν ευθέως ότι μόνο ότι είμαστε η πρώτη μπάντα, αλλά είναι η βάση κάθε νεότερης μουσικής κίνησης. Ακόμη και για το θέατρο. Άκουσε τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Πάδοβα, ο οποίος λέει εμείς δεν έχουμε ανοιχτό θέατρο. Δηλαδή, όπως είναι εσείς. Κάτι. Βεβαίως, η Κέρκυρα είναι πολύ πειθαρχημένη. Το συζήταγα και με τον Σπύρο τον Καμπιώτη και αυτό μου έλεγε ότι είναι τόσο πειθαρχημένη που αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που τους δίνει. Δημιουργούν ευκαιρίες. Δηλαδή, εκεί αυτό που τους έλεγα και στη συνέντευξη είναι σχολείο πια. Όταν έχει 350 παιδιά, όταν στην πρόβα για το Πάσχα πήραν μέρος εκείνο το βράδυ που πήγαμε 150 άτομα. Είναι συγκλονιστική εμπειρία. Όμως αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που έχουν και δημιουργούν, όπως είπα, ευκαιρίες. Και θέλω μαζί να δούμε μια επίσκεψη που κάναμε και μια ξενάγηση που μας έκαναν στο Μουσείο της Φιλαρμονικής, όπου μπορεί ο καθένας να το επισκεφθεί, θα ακούσουμε την υπεύθυνη, και στο οποίο δεσπόζει το πιάνο του Μάντζαρου κτλ. Ας δούμε μαζί και το. Είναι και καινούριο, αν δεν αποτώμε. Το 10. Καινούριο. Το 10, καινούριο. Αυτό μάζεψαν. Όμως, πώς, είναι αξιοποίηση που είπες, επιβεβαίωση της αξιοποίησης του. Βέβαια, μάζεψαν ό,τι είχε και είναι χαρά για τον άλλον που έχει κάτι στο σπίτι του να το, πάει, να το δώσει εκεί και να πιέσουμε. Δωρεά, Νίκου Ζαχαρόπουλου, το φλάουτο του παππού του. Έτσι. Και ξέρεις και εσύ ότι δεν είναι πεταμένο στην αποθήκη. Βεβαίως. Και κάποιος θα το πετάξει μαζί με τα σκουπίδια και ότι αξιοποιείται σε ένα μέρος που επισκέπτεται χιλιάδες κόσμου. Και πολύ φιλόμουση και άσχετος κόσμος. Περνάει, περνάνε σχολεία, περνάνε. Ας δούμε λοιπόν την επίσκεψή μας στο μουσείο. Κυρία Έλσα Καρίδη, υπεύθυνη της Φιλαρμονικής Εταιρείας, του μουσείου μάλλον, ευχαριστώ που φιλοξενείτε τα πρόσωπα στο τόσο ενδιαφέρον μουσείο και θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε δημιουργήθηκε, τι πιανού ιδέα ήταν και στη συνέχεια μου μιλήσετε λίγο για τα εκθέματα. Το μουσείο εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2010. Ήταν μια συλλογική ιδέα, γιατί με τις έρευνες που γινόταν μέσα στο κτίριο της Φιλαρμονικής βρήκαμε πολύ αρχαιακό υλικό. Αρκετά κομμάτια από αυτό το αρχαιακό υλικό είχαν ιστορική σημασία και γι' αυτό το λόγο γεννήθηκε σιγά σιγά η ιδέα ενός μουσείου. Συγγνώμη, τι άλλο με ρωτήσατε. Μου είπατε ότι ήταν το 10 και θέλω να μου πείτε, μου απαντήσατε περίπου πώς βρέθηκαν τα πρώτα κομμάτια, αλλά πώς πλαισιώθηκε μέχρι τη σημερινή του κατάσταση, δηλαδή υπήρξαν κάποιοι που σας πρόσφεραν κάποια από τα εκθέματα. Ναι, αρκετά, όχι αρκετά, αλλά κάποια από τα εκθέματα είναι από δωρεές, από ιδιωτικές συλλογές, αλλά το κυρίως υλικό είναι από τα αρχεία της Φιλαρμονικής. Ο κύριος Καρδάμης, που είναι ο υπεύθυνος του μουσείου όσον αφορά το αρχαιακό του κομμάτι, είναι αυτός που έκανε όλες τις μελέτες και ανέδειξε τα κυριότερα έργα που βρίσκονται στο αρχείο μας. Σίγουρα βρίσκονται πολλά παραπάνω, αλλά δεν μπορούσαμε να τα εκθέσουμε όλα. Έχουμε περιορισμένο χώρο και γι' αυτό το λόγο κατά καιρούς αλλάζουμε και κάποια εκθέματα και βάζουμε άλλα. Θεωρείτε ότι κάποιο. Είναι δύσκολο βέβαια να κάνω αυτήν την ερώτηση, αλλά την κάνω γιατί θεωρείτε ότι μπορείτε να ξεχωρίσετε κάποια από τα κομμάτια που βρίσκονται εδώ, που να σας κεντρίζουν έτσι περισσότερο το ενδιαφέρον. Σίγουρα από τα σημαντικότερα εκθέματά μας είναι το πιάνο που είναι του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου, πάνω στο οποίο συνθέθηκε ο εθνικός μας ύμνος και είναι η αξία του και ιστορική. Βέβαια η σημαία, έχουμε μια σημαία που βρίσκεται στη Φιλαρμονική και έχει
Λάβει μέρος σε πολλές ιστορικές στιγμές, όπως στη τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και στην κηδεία του Γεώργιου του Πρώτου, όπου πήγε η Φιλαρμονική και στις δύο αυτές περιστάσεις και είχε τη σημαία της Φιλαρμονικής. Κάποια ισχυρόγραφες παρτιτούρες του Μάντζαρου, που μας δείχνουν και την, εκτός από την ποικιλία των συνθέσεών του, αλλά και ότι δίδασκε πάνω στα έργα του, διότι υπάρχουν σημειώσεις πάνω για θεωρητικά της μουσικής. Έχουμε κάποιες όπερες του Σαμάρα που έχουν ιδιόχειρη αφιέρωση στη Φιλαρμονική, καθώς και μέσα σε πολλά άλλα είναι και ένα εμβατήριο που παίχτηκε όταν μπήκαν οι μαραθωνοδρόμοι για την τελευταία... τελευταίο γύρο μετά το μαραθώνιο στους, το 1896. Και παίχτηκε αυτό το εμβατήριο που είναι του Κέσαρη και αυτός ήταν μουσικός της Φιλαρμονικής που αργότερα διατέλεσε και αρχιμουσικός της μπάντας του στρατού. Εκπληκτικά εκθέματα πράγματι. Ένα τελευταίο να σας ρωτήσω. Μπορεί κάποιος να επισκεφθεί αυτό το μουσείο ή είναι μόνο για, για τα παιδιά που παίζουν εδώ? Σε τι καθεστώς ανήκει? Το μουσείο είναι ανοιχτό Δευτέρα με Σαββάτο από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι και είναι ελεύθερη είσοδος σε οποιοδήποτε. Εκτός εάν είναι σχολείο, που είναι πολλά άτομα που θα πρέπει να κλείσουν ένα ραντεβού για να μην έχουμε συνωστισμό. Είναι καλό δηλαδή τα σχολεία να είναι προγραμματισμένα όταν είναι πολλά τα άτομα, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι εξαιρετικό και εντυπωσιάζομαι που βρίσκομαι εδώ. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τι να πω, αξιοποιούν τα πάντα. Είδες, παρτιτούρες, φλάουτα, ωραία διακοσμημένο, ωραία φωτισμένο, και... ωραία με τη γυάλινη προθήκη γύρω-γύρω. Δηλαδή, σου κάνει χαρά να το επισκέπτεσαι, παιδί μου. Και... λες, αξίζει τον κόπο να έρθω. Και αξιοποιούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπες, βουτάν την ευκαιρία που τους παρουσιάζεται. Και την αξιοποιούν άμεσα. Εσύ πόσα χρόνια ζεις στην Κέρκυρα? Εγώ έμεινα 3 χρόνια, αλλά στην ουσία, δηλαδή από το 84 έως το 87, αλλά στην ουσία δεν έφυγα ποτέ, γιατί μετά ήμουν στην Πάτρα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση, άλλα 7 χρόνια και είχα και την Κέρκυρα μέσα και δεν έκοψα και τους δεσμούς με τη χωραδία Κερκύρα, ας πούμε, μέλος, ακόμα είμαι μέλος, μετά από 30 χρόνια. Θα πας για το Πάσχα εκεί. Θα πάω για το Πάσχα εκεί και θα λάβω μέρος και στις τελετές της καλλιτεχνικής. Είναι φοβερή εμπειρία, θα ήθελα να το ζήσω αυτό βεβαίως. Με συναρπάζει και το Ζακυνθινό Πάσχα. Ναι, ναι. Αλλά θέλω κάποια στιγμή να το ζήσω αυτό. Για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, το Ζακυνθινό Πάσχα μέσα στις εκκλησίες είναι καλύτερο. Ασύγκριτος καλύτερο. Μέσα στις εκκλησίες στην Κέρκυρα δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Ενώ εμάς είναι η τελετή μέσα στην εκκλησία. Mm-hmm. Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή μέσα στην εκκλησία είναι συνταρακτικές οι δικές μας. Όμως το Πάσχα εκεί είναι καταπληκτικό, ξεκινώντας από την προηγούμενη Κυριακή που γίνεται η Μεγάλη Λιτανία, όπως το ακούσαμε. Ναι, όπως ακούσαμε τα κάλαντα αυτά που είπε. Η Μεγάλη Λιτανία και μετά αρχινάει από την Μεγάλη Παρασκευή. Με τους επιτάφιους που τρέχουν από όλες τις γωνίες, αρχινώντας από νωρίς πριν από το μεσημέρι, όπως είσαι στην πλατεία, βλέπεις και βγαίνει μια φιλαρμονική κομμάτια. Και όταν λέμε κομμάτι της φιλαρμονικής, εννοούμε κομμάτι με 30-40 άτομα. Κομμάτι της φιλαρμονικής. Ένα κομμάτι από εδώ με έναν επιτάφιο, άλλο από εκεί. Έρχονται από όλες τις πλευρές, περνάνε από την πλατεία. Και στο τέλος. Ωραία, ωραία. Να είναι καλά οι άνθρωποι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Και αυτό το έθιμο που έχουν το Μεγάλο Σάββατο πάλι με Λιτανία και μετά με τις κανάτες. Είναι καταπληκτικά απ' έξω. Ωραία. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Καθολικό Αρχιεπίσκοπο Κερκύρας, Κεφαλινίας και Ζακύνθου, ο οποίος μιλάει και για την καθολική εκκλησιαστική περιουσία που υπάρχει στη Ζάκυνθο και βεβαίως θα δούμε μία μορφή του πιάνου, το Λάμπη το Βασιλιάδη, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός διεθνούς φήμης πιανίστας, ο οποίος ζει και διδάσκει στην Κέρκυρα, όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλιτζερίνη. Αλιτζερίνη. Εκμεταλλευτείτε το ανανεωμένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατοίκων» με τους δικούς σας όρους. Αντικαταστήστε τα παλιά σας κουφώματα με αξιόπιστα συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς. Με ευνοϊκούς όρους, έως 70% επιχορήγηση. Άτοκο δάνειο.
ζητήστε μας προσφορά σήμερα. Συστήματα κουφωμάτων Glavas. Επιμονή στη λεπτομέρεια. Τώρα στο Σέλινα. Στην κρίση σας δίνουμε λύση. Ζεσταθείτε οικονομικά. Με ενεργειακές σόμπες ξύλου, υγραερίου, ηλεκτρικές σόμπες χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, καθώς και οικονομικά πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης. Σέλινας. Γρήγορα, υπεύθυνα, οικονομικά. Ονειρεύεστε το ιδανικό σπίτι με ελληνικό χειροποίητο επίπλο? Ελάτε σε εμάς. Βιοτεχνία επίπλων Τρικόγιας. Δραστηριοποιείτε στο χώρο του επίπλου από το 1971. Στην έκθεσή μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία επίπλων που ικανοποιεί κάθε γούστο. Κατασκευάζουμε επιπλά σύμφωνα με την υπόδειξη του δικού σας σχεδιασμού, ιδανικά για το χώρο σας. Βιοτεχνία επίπλων Τρικόγιας. Επίσης διαθέτουμε πρακτικές λύσεις για παιδικό δωμάτιο, ξενοδοχειακό εξοπλισμό, καθώς και ντουλάπες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βιοτεχνία επίπλων Τρικόγιας. 74ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου, Ροβιάτα Αμαλιάδας. Τηλέφωνο 26220 22 847. Στόχος μας, να κάνουμε πράξη κάθε επιθυμία σας. Η Ταβέρνα Διαχρονικό είναι και αυτό το χειμώνα κοντά μας, ανοιχτά όλα τα βράδια της εβδομάδας. Και επειδή όλο νέα μέτρα και νέα μέτρα, εμείς, σε συνεργασία με την Τρόικα, δημιουργήσαμε ένα μενού από 12,5 ευρώ. Είμαστε ανοιχτά όλα τα βράδια του χειμώνα. Και σας περιμένουμε να περάσουμε όλοι μαζί καλά, με τιμές που ξεκινούν από 12,5 ευρώ το άτομο. Και ένα νεωμένο μουσικό πρόγραμμα για όλα τα γούστα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Δεχόμαστε παραγγελίες για κάθε είδους τραπέζι, στο χώρο σας ή στο χώρο μας. Γιατί η κρίση κρίση, αλλά και ο λαός πρέπει να ζήσει. Σε μια εποχή που η κρίση αγγίζει τα πάντα, η εταιρεία Καπαρέλης συνεχίζει να βρίσκεται δυναμικά στο κέντρο των εξελίξεων. Καπαρέλης. Όνομα εγγύηση. Επιλογές σε χρώματα και βερνίκια. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε υδραυλικά είδη. Και όταν πρόκειται για γυψουσανίδες, η αξιοπιστία της Knauf σας οδηγεί μόνο στον Καπαρέλη. Καπαρέλης. Στηρίζει κάθε σας κατασκευή, δρομολογεί τις εξελίξεις. Ένα ελαιοτριβείο του 1904. Παραδόσεις, ιστορίες ζωής που φωτίζουν την απόλαυση του φαγητού. Ταβέρνα, το λαδοφάναρο του Φαράντου. Αναπαλαιωμένος χώρος και λαχταριστά πιάτα. Φαραώνι, κουνέλι, ψαρονέφρι με σάλτσα θυμάρι, αλλά και κρασιά παραγωγής μας. Ταβέρνα, το λαδοφάναρο του Φαράντου, με μοναδική προσφορά. Ορεκτικό, κυρίως πιάτο, σαλάτα, επιδόρπιο και ποτό, μόνο 12 ευρώ. Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Τις Κυριακές και αργίες, ανοιχτό όλη την ημέρα, αλλά και ξεχωριστό για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ταβέρνα, το λαδοφάναρο του Φαράντου, στο Γαλάρο. Τηλέφωνα 26950-65180 και 6972-038-680. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες ΟΓΑ από 86 ευρώ το εξάμηνο. Έχεις ανασφάλιστο όχημα? Είσαι άνεργος ή συνταξιούχος? Εποφελήσου από τις εκτόσεις του γραφείου μας για το αυτοκίνητό σου. Ασφάλειες Λιβάνι. Πολιτικές χωρίς σύνορα. Ραντεβού με την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα κάθε Πέμπτη βράδυ στις 10. Οι ενιαίες πολιτικές της παγκοσμιοποίησης. Η λαή σε απόγνωση. Μια διαφορετική προσέγγιση στη σκληρή πραγματικότητα. Πέμπτη βράδυ στις 10. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις για τις πολιτικές χωρίς σύνορα με τον Γιώργο Γκόγκο. Αλιτζερίνη. Αλιτζερίνη. Πρόσωπα μέρος δεύτερο, είμαι εδώ με τον κύριο Νίκο Ζαχαρόπουλο, ο οποίος δούλευε στην τράπεζα, έζησε στην Κέρκυρα, άφησε την κόρη του εκεί και τα εγγόνια του για να έχει ευκαιρία να πηγαίνω έρχεται στην Κέρκυρα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα οδηπορικό στην Κέρκυρα όπως το καταγράψαμε και θα συνεχίσουμε τα οδηπορικά και στα υπόλοιπα επτάνησα. Διότι έχει ενδιαφέρον
να βγαίνουμε και έξω από τα σύνορα της Ζακύνθου και να βλέπουμε τι κάνουν οι συντοπίτες μας. Θέλω μαζί, Νίκο μου, να παρακολουθήσουμε τι μας είπε ο Σεβάσμιος Πατέρας Ιωάννης Σπιτέρης, ο καθολικός αρχιεπίσκοπος. Έχει ένα ενδιαφέρον και ιστορικά και όσον αφορά την περιουσία που έχει η Καθολική Εκκλησία εδώ. Θα τον ακούσουμε να μας λέει ότι δεν ανήκει στο Βατικανό, αλλά στη Ζάκυνθο αυτή η περιουσία και είναι οι παλαιές κατασκηνώσεις. Θα τα πούμε μετά, ναι. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας. Σεβάσμιε Πατέρα, σας ευχαριστώ που φιλοξενείτε τα πρόσωπα στο γραφείο σας στην Καθολική Αρχιεπισκοπή στην Κέρκυρα. Είναι τιμή μας και χαρά μας που σας συναντάμε από κοντά. Και για μένα είναι μια ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους λιγοστούς καθολικούς, έστω και είναι που είναι στη Ζάκυνθο, που ενδεχομένως θα δουν αυτή την εκπομπή, αλλά και να χαιρετήσω και τους δύο σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Ζακύνθου, με τους οποίους με συνδέει μια βαθιά φιλία. Και βέβαια και τους ακροατές σας, οι οποίοι εκτιμούν αυτές τις εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να με... Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω λίγο να μιλήσουμε, να μου πείτε ιστορικά δύο πράγματα για τους τηλεθεατές μας. Πώς έγινε, πώς δημιουργήθηκε η Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου, αν δεν κάνω λάθος, και Κεφαλνίας. Βέβαια, η Αρχιεπισκοπή Κερκύρας είχε ιδρυθεί από τη Ρώμη το 1205. Και επομένως είναι αρκετά παλαιά αρχιεπισκοπή. Και λίγο αργότερα είχαμε και την Επισκοπή της Ζακύνθου, η οποία έβγαλε αρκετούς επισκόπους, ποιητές, μεγάλες προσωπικότητες εν πάση περιπτώσει, αλλά σε κάποια στιγμή η Επισκοπή Ζακύνθου συγχωνεύτηκε με την Επισκοπή Κερκύρας, και γι' αυτό σήμερα ο επίσκοπος καθολικός της Κέρκυρας ονομάζεται Αρχιεπίσκοπος, διότι είχε κάτω από την δικαιοδοσία του και μια άλλη επισκοπή που ήταν αυτή της Ζακύνθου. Και στην επίσημη ονομασία του επισκόπου φαίνεται πάντοτε η λέξη Ζακύνθου, Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Ζακύνθου. Επομένως αυτός είναι ο τίτλος μου, και είναι ωραίο γιατί μπορείτε να το δείτε στις εγκυκλοπαίδειες, μπορείτε να δείτε, και αυτό είναι η εκλογή που έγινε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο το Δεύτερο, τον Μακαριστό, και γράφει ακριβώς Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Ζακύνθου, είναι στα λατινικά, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς. Στη Ζάκυνθο βέβαια κατά τη διάρκεια της Ενωτοκρατίας υπήρχαν αρκετοί καθολικοί, αλλά μετά κατά τη διάρκεια της Αγγλικής κυριαρχίας οι Άγγλοι έφερναν από τη Μάλτα καθολικούς Μαλτέζους, εξάλλου οι Μαλτές είναι σχεδόν όλοι καθολικοί, για να εργαστούν στα Επτάνησα. Και οι καθολικοί της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας ήταν σχεδόν όλοι από τη Μάλτα. Βέβαια έχουν περάσει 3 ή 4 γενναίες και γι' αυτό έγιναν Ζακυνθινοί, Κερκυραίοι, Κεφαλονίτες. Δυστυχώς οι καθολικοί της Κεφαλονιάς και στη Ζακύνθου μετά από το σεισμό του 1953 σιγά σιγά μετακίνησαν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της, της Ελλάδος. Γι' αυτό σήμερα
οι Μαλτέζοι, ας πούμε, οι ντόπιοι, οι πρόγονοι, ναι, πρόγονοι, έχουν σκεδόν εξαφανιστεί από τη Ζάκυνθο και σήμερα οι Καθολικοί είναι από διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι, περισσότερο είναι ξένοι, μπορούμε να πούμε. Και από μεικτούς γάμους, πάρα πολύ ξένοι. Γάμους και από μεικτούς γάμους, ναι. Αλλά οι Καθολικοί πολλαπλασιάζονται το καλοκαίρι όταν έρχονται για τις διακοπές και πολλοί Ιταλοί, Άγγλοι, όπως ξέρετε, προτιμούν τα Εφτάνησα. Γι' αυτό κατά διάρκεια του καλοκαιριού έχουμε τη λειτουργία κάθε Κυριακή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, βέβαια, δεν έχουμε τη δυνατότητα και δεν αξίζει να έχουμε ένα μόνιμο ιερέα. Πάει ένας ιερέας από την Πάτρα κάθε Κυριακή, κάθε μήνα, μία φορά το μήνα. Αλλά στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Αλλά το καλοκαίρι κάθε Κυριακή το απόγευμα έχουμε τη λειτουργία. Μπορώ να σας πω, έχω παραβρεθεί και μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνος σας, γεμίζει ασφιχτικά αυτή η εκκλησία, η οποία βέβαια είναι καινούρια, έχει καταστραφεί με το σεισμό εντελώς και είναι κρίμα, διότι είχαμε μια ωραιότατη εκκλησία και ήταν εκεί που βαφτίστηκε και ο Ούγκο Φόσκολο, ο μεγάλος Ιταλός εθνικός ποιητής που έχει γράψει και αυτό το σονέτο το γνωστό για τη Ζάκυνθο, που το ξέρουν τα παιδιά στην Ιταλία, το ξέρουν όλοι απ' έξω. Και όταν τους λέω ότι είμαι αρχιεπίσκοπος Κερκύρα Ζακύνθου, αμέσως μου λένε αυτό το ποίημα, Τζατσίντο Μία. Μα είναι και το πρώτο αξιοθέατο που ζητάνε να δουν οι Ιταλοί που έρχονται, το σπίτι που γεννήθηκε ο Ούγκο Φόσκολο. Ναι, πολύ κοντά εξάλλου στην εκκλησία. Σε αυτή την επισκοπή, την πρώην επισκοπή, είχαμε εντούτοις μέχρι το 1953 ένα από τα πιο αρχαία αρχεία της Ελλάδος. Είχαμε ντοκουμέντα από το 1204-1205 και με το σεισμό καταστρέφθηκε, όπως ξέρουμε όλοι, η φωτιά τα άκαψε όλα. Ίσως αυτό ήταν και η χειρότερη καταστροφή, αυτή η πνευματική, αυτός ο πνευματικός θησαυρός. Και ήταν, να σας πω, η Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς ήταν πολύ άτυχη, γιατί το 1943 όταν βομβαρδίστηκε η Κέρκυρα από τους Γερμανούς, η Καθολική Αρχιεπισκοπή που είναι εδώ μπροστά, μπορείτε να το δείτε τώρα, είναι η Εθνική Τράπεζα, καταστράφηκε, κάηκε και κάηκε και το αρχείο που είχαμε στην Κέρκυρα. Επομένως, το 1943 καίγεται το πιο παλαιό αρχείο που είχαμε στην Κέρκυρα και το 1953 καίγεται το αρχείο που θα μπορούσαν αυτοί που το είχαν κοιτάξει, είχαν κάνει μερικές μελέτες, λέγανε που θα μπορούσαν να γίνουν διατριβές, ιστορικές διατριβές, όχι ένας, αλλά δεκάδες μελέτες που μπορούσαν να γίνουν πάνω σε αυτά τα αρχεία. Καταστράφηκαν όλα δυστυχώς και τώρα εδώ η Αρχιεπισκοπή είναι, ο προκάτοχός μου την έχει χτίσει, γιατί δεν υπήρχε τίποτα πρώτα εδώ πέρα. Μου λέγατε όταν με πρωτοφιλοξενήσατε στο γραφείο σας, για αυτή τη ράβδο θέλετε να μου το πείτε. Ναι. Αυτή η Ράβδο ήταν ενός επισκόπου της Ζακύνθου το 1700 και την έχω εδώ στο γραφείο μου ως κοιμήλιο για αυτή τη σύνδεση που έχω με αυτό το χώρο της Ζακύνθου. Βέβαια τώρα η ιστορία δεν μπορεί να πάει πίσω, αλλά η ιστορία είναι κάτι που μπορεί να μην είναι όλοι σύμφωνοι με αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Όμως είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Ζακύνθου. Εξάλλου η παρουσία των Καθολικών έχει εμπνεύσει και συγγραφείς, όπως ξέρουμε, και ήταν μια παρουσία που δεν έκαμε κακό, καλό έκαμε.
διότι έφερε πολιτισμό, έφερε τέχνη. Πάντα στα Ιόνια νησιά, δεν λέω μόνο για τη Ζάκηθο, το πνεύμα με την Εκκλησία ήταν αλληλένδετα και προχωρούσαν μαζί και έγραφαν ιστορία μαζί. Θέλω να μου πείτε, εσείς έρχεστε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στη Ζάκηθο, έτσι δεν είναι? Εγώ δυστυχώς έπρεπε να έρχομαι πιο συχνά στη Ζάκηθο, είτε γιατί είναι δύσκολο οι μετακινήσεις, είτε γιατί εγώ δεν έχω μόνο, δεν είμαι υπεύθυνος μόνο για τα Εφτάνησα. Είμαι υπεύθυνος και για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Αλλά έρχομαι για τη Λιτανία του Αγίου Διονυσίου τον Αύγουστο. Σίγουρα. Με καλεί ο Μητροπολίτης και ο πρώην και ο νυν. Στη Ζάκυνθο υπήρχαν οι καλόγριες και είχαν ένα σχολείο, καλόγριες καθολικές, στο οποίο είχε πάει και η μητέρα του. Και έλεγε πάντοτε, σε μελικρίνια, πρέπει να σας πω που ποτέ, μα ποτέ, σε αυτή την κοπέλα είχαν προτείνει καλόγριες να γίνει καθολικιά. Είχαν σεβαστεί πάντοτε τη θρησκεία της και τη συνείδησή της. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο να τα ακούσεις από ένα τέτοιο άνθρωπο. Ιερωμένο βέβαια και μορφωμένο και πνευματικό άνθρωπο. Να σας ρωτήσω, η Καθολική Εκκλησία διαθέτει περιουσία στη Ζάκυνθο, έτσι δεν είναι? Ναι. Σκέφτεστε έναν τρόπο να αξιοποιήσετε τώρα σε εποχή κρίσης? Τώρα που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Yeah. Εξάλλου έχει αξιοποιηθεί ήδη, γιατί όταν ήρθε εδώ ο προκάτοχός μου τα βρήκε όλα καταστραμμένα. Mm. Γιατί υπήρχε μία περίοδος μετά τον πόλεμο, εδώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου δεν υπήρχε καθολικός επίσκοπος. Είχε πεθάνει και δεν είχαν κάνει καινούριο. 10 χρόνια χωρίς επίσκοπο. Ύστερα το 52 μάλλον έχει γίνει ένα άλλο επίσκοπος που είχε έρθει από τη Σύρο, αλλά και αυτός μετά από 3-4 χρόνια πήγε στη Γαλλία και μετά από 10 χρόνια έγινε επίσκοπος ο προκάτοχός μου που έμεινε για 43 χρόνια, ο Σεβασμιότατος Αντώνιος Βαρθαλίτης. Και ήρθε εδώ και τα βρήκε ακόμα όλα καταστραμμένα από τον πόλεμο. Και έφτιαξε και πούλησε κάτι από τη Ζάκυνθο που είχε μεγάλη περιουσία. Η Ζάκυνθο, η Καθολική Εκκλησία Ζάκυνθο μέχρι πρόσφατα είχε αρκετή μεγάλη περιουσία. Ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι είχε η Κέρκια. Η Κέρκια δεν είχε τίποτα, μπορούμε να πούμε. Αλλά και τώρα υπάρχει ένα κομμάτι στη Ζάκυνθο, το οποίο όμως πρώτα απ' όλα δεν θέλω, ανήκει στην Εκκλησία της Ζακύνθου. Δεν πρέπει να, και σε αυτή τη στιγμή όπως ξέρετε έχει με αυτή την κρίση δεν είναι αδιανόητο να πουληθούν. Αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν αυτά τα δύο μικρά νησιά. Τον Άγιο Νικόλα, νομίζω. Τον Άγιο Νικόλα και το Μικρονήσι. Mm-hmm. Τα οποία ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς ανήκουν στην Καθολική Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, τα ντοκουμέντα υπάρχουν. Βέβαια, αυτά που είχαμε τα πιο σπουδαία ντοκουμέντα είχαν καεί ήταν στο αρχείο που είχε καεί το 1953. Αλλά βέβαια στη Ζάκυνθο λένε ότι είναι του Βατικανού, δεν είναι του Βατικανού, είναι της Αρχιεπισκοπής. Ό,τι είναι της Καθολικής Εκκλησίας λένε που είναι πάντοτε του Βατικανού. Το Βατικανό δεν έχει καμία σχέση μαζί μας. Εμείς είμαστε Έλληνες, βέβαια δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε καθόλου, μαγάλη να μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Αυτό είπα, γιατί όλοι νομίζουν ότι η Εκκλησία του Αγίου Μάρκου και... Γι' αυτό είπα, αν σκέφτεστε να κάνετε πιο έντονη την παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας. Με αυτή την έννοια το ρώτησα. Η Καθολική Εκκλησία δεν είναι ούτε τα κτίρια, ούτε είναι οι ψυχές, οι πιστοί. Οι πιστοί στη Ζάκυνθο είναι αυτοί που είναι, αυτή η μικρή κοινότητα, την οποία προσπαθούμε να δώσουμε, στην οποία προσπαθούμε να δώσουμε την πνευματική τροφή. Βέβαια θα άξιζαν περισσότερο, γιατί είναι άνθρωποι πίστης. Εγώ βλέπω αυτή τη μία φορά, έστω και μία φορά το μήνα, πάνε, ψέλνουν, κυρίως είναι Αγγλίδες, κυρίες Αγγλίδες, μερικές Ιταλίδες,
μερικές Γερμανίδες, μερικές από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτή η περιουσία δεν νομίζω πως μπορεί να την αξιοποιήσουμε τουλάχιστον αυτά τα δύο τα νησιά. Διότι είναι Ξερονήσια, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Ξέρω, ναι, στο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου στο Βόρα. Ναι. Ωραία, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε. Θέλω να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι η Καθολική στη Ζάκυνθο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν σχεδόν ο μισός πληθυσμός, ή κάνω λάθος? Δεν νομίζω, δεν το μισός πληθυσμός. Μεγάλο ποσοστό, λέω. Ναι, ναι, νομίζω πως είναι, λέτε, μεγάλο πληθυσμό. Νομίζω πως ήταν πολύ λιγότεροι. Mm-hmm. Πολύ λιγότεροι. Βέβαια, μετά από τον πόλεμο φύγανε οι Ιταλοί, φύγανε έγινε μια η διασπορά που είπε να γίνει, εξαφανίστηκε σχεδόν, και όπως σας έλεγα οι Μαλτέζοι μετά από το σεισμό πήγαν στην Αθήνα, εγώ γνωρίζω στην Αθήνα ακόμα σήμερα κάτοικοι από τη Ζάκυνθο οι οποίοι έφυγαν με το σεισμό του 1953. Εδώ στην Κέρκυρα υπάρχουν καθολικοί ναοί ή μόνο οι αρχιεπισκοποί που είδα? Όχι, εδώ υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, εδώ στην Κέρκυρα υπάρχουν 4.000 καθολικοί. Και έχουμε από τους πιο παλαιούς ναούς της Κέρκυρας. Ο ντόμος που λέμε, που είναι καθεδρικός ναός, είναι το 1600. Άλλες δύο εκκλησίες, του Αγίου Φραγκίσκου και της Τενεδού, είναι από το 1400-1500. Και βγαίνοντας τώρα μπορείτε να δείτε από το παράθυρο ένα καμπαναριό. Αυτό το καμπαναριό άνοιξε σε μία από τις ωραιότερες εκκλησίες που είχαμε στην Ελλάδα και τις πιο παλαιές εκκλησίες, η εκκλησία του Ευαγγελισμού, της Ανουνσιάτος όπως τη λένε. Βομβαρδίστηκε και αυτή το 1943. Και τη δεκαετία του 50 αυτό που έμεινε, δηλαδή σχεδόν ολόκληρη η εκκλησία, έλειπε μόνο η σκεπή. Δυστυχώς οι αρχές τότε αποφασίσανε να την καταστρέψουν με δυναμίτη. Την γκρεμίσανε, ένα έγκλημα από αυτά που δεν ξέρω πώς πληρώνονται αυτά τα εγκλήματα, όπως γκρεμίσανε το θέατρο. Από τα πρώτερα θέατρα που υπήρχαν στην Ελλάδα, μήπως το πιο ωραίο, και είχαν υπόψη τους να γκρεμίσουν και τον καθεδρικό ναό, τον ντόμο, που είναι ένα στολίδι για την Κέρκυρα, αλλά δεν πρόλαβαν, ευτυχώς σώθηκε από τους δεύτερους βάρβαρους. Πρώτοι ήταν οι Γερμανοί που βομβαρδίσανε, και ύστερα μερικοί από τις αρχές της Κέρκυρας, αλλά σώθηκαν τουλάχιστον 3 εκκλησίες που είναι πολύ παλαιές. Είναι μνημεία για την Κέρκυρα. Σε αυτό το θρησκευτικό τουρισμό για τον οποίο μιλάμε σήμερα τόσο συχνά, είναι 3 μνημεία που επισκέπτονται οι τουρίστες, και όχι μόνο καθολικοί. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, σας εύχομαι κάθε καλό. Να είστε καλά. Με την ευκαιρία θέλω να χαιρετήσω τους δύο Μητροπολίτες και να τους πω ότι θα ειδωθούμε οπωσδήποτε το καλοκαίρι. Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Ευγενέστατος όπως τον άκουσες και πολύ θερμός άνθρωπος. Τρέχει πάρα πολύ, γιατί η Καθολική Εκκλησία στην Κέρκυρα, ξέρεις εσύ ότι έχει πολλούς ναούς και πολλούς καθολικούς, έτσι? Πάρα πολλούς. Πάνω από 4.000. Πάνω από 4.000. Το είπε και ο ίδιος μου. Ναι, ναι. Και βεβαίως, όπως είπε, έχει την ευθύνη και των Επτανήσων, έχει την ευθύνη και της Βόρειας Ελλάδας, της Θράκης, της Μακεδονίας. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Παρακαλώ. Καταρχήν, κάνει και ένα σπουδαίο έργο φιλανθρωπικό η Καθολική Εκκλησία. Έχει στην περιοχή Καπουτσίνου, τη λένε, ακριβώς γιατί είναι και το ένα μοναστήρι που έχουν εκεί. Έχει γυροκομείο και βοηθάει πολύ κόσμο, και όχι μόνο καθολικούς αλλά και άλλους ανθρώπους ορθόδοξες που δεν έχουν που να πάνε, και τους παρέχει περίθαλψη εκεί. Εκτός αυτού, είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι με τον υπόλοιπο κόσμο, τους ορθόδοξους δηλαδή. Μα και οι σχέσεις, όπως ακούσαμε, οι σχέσεις του με τους δύο Μητροπολίτες που βρίσκονται εδώ. Εγώ είχα την τιμή να γνωρίσω τον προκάτοχό του, ο οποίος ερχόταν, αν θυμάμαι καλά, Βαρθαλίτης λεγόταν, ο οποίος ερχόταν συχνά στη Ζάκυνθο
Και επειδή η Καθολική Εκκλησία δίπλα στην Ιωνική Τράπεζα σχεδόν, τον είχα συχνά πυκνά μέσα, ήταν και πελάτης μας, ένας ευγενέστατος κύριος και εκείνος, εσταμάς, όπως και σημερινός. Αλλά και γενικά οι Καθολικοί μετέχουν σε όλα. Καταρχήν οι εορτές τους δεν συμπίπτουν με τις εορτές των Καθολικών στην Ιταλία, συμπίπτουν με τις ελληνικές. Mm-hmm. Πάσχα, οι Καθολικοί της Ελλάδος εορτάζουν το Πάσχα μαζί με εμάς και τις υπόλοιπες γιορτές. Ναι, και ο ίδιος είπε ότι θα ήθελε να έχει τις ευκαιρίες να έρχεται περισσότερο, αλλά έρχεται μόνο το καλοκαίρι του Αγίου μας. Για να δούμε, γιατί για την περιουσία εσύ την έχεις ζήσει, έτσι, κατασκηνώσεις που ήταν ναι, καλόγορια. Ναι, και την προηγούμενη και την περιουσία που είχαν και ήμουν εδώ και την περίοδο που πούλησαν τα περισσότερα κομμάτια, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να τα διαχειριστούν, ήταν και καταπατημένα ορισμένα από αυτά και πούλησαν ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας και κράτησαν μόνο αυτή την κατασκήνωση απάνω, απέναντι πίσω περίπου από το λόφο του Στράνη, στο ακροτήρι, η οποία είναι θαυμάσια. Τη χρησιμοποιούν όμως. Έρχονται συνήθως οι Καθολικοί από την Πάτρα, mm-hmm. όπου και εκεί έχει μια κοινότητα Καθολικών πολύ μεγάλη. Ναι, και όπως ακούσαμε και όλο αυτό το ιστορικό, πολύ ενδιαφέρον τον άκουσα, γιατί ναι. μιλάει για τους Μαλτέζους που ήρθαν στα Επτάνησα. Βέβαια. Που έφυγαν από Κεφαλαιονιά και Ζάκη. Ιστορικά στοιχεία αδιαφυσβήτητα αυτά. Ναι. Ναι. Διότι κρατάει δεσμό ναι. και έχει επαφή μαζί τους. Βεβαίως. Ακούσαμε ότι και η μητέρα του πρώην Μητροπολίτη μας. Ήταν με τις καλόγριες, όπου ναι. ποτέ δεν την πίεσαν να γίνει καθολική. Και η μεγάλη αδερφή μου mm-hmm. είχε φοιτήσει εκεί. Δεν την πίεσαν ποτέ, δεν προσπάθησαν ποτέ να την κάνουν να αλλάξει δόγμα. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι και παρεξηγημένη η έννοια της Εκκλησίας. Θέλω να δούμε μαζί, Νίκο μου, έναν διεθνούς φήμη πιανίστα, ο οποίος είναι πολύ χαμηλών τόνων, είναι ο Λάμπης Βασιλιάδης. Έχω εδώ το βιογραφικό του, το οποίο είναι τεράστιο, δηλαδή είναι ολόκληρο βιβλίο μόνο το βιογραφικό του. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, τον οποίο χαίρεσαι να κάνεις παρέα μαζί του. Βλέπω εδώ μουσικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Σινσινάτη, Ανώτατη Κρατική Σχολή Μουσικής στο Ντρόσιγκεν της Γερμανίας, στο Βρετανικό Συμβούλιο, στο Ανόβερο, στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, τι να πρωτοποιήσει για το Λάμπη, ο οποίος, όπως σου είπα, πέρα από εκπληκτικός διεθνούς φήμης πιανίστας, είναι και ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Δεν ξεχνάω ότι έχουμε να διαβάσουμε ακόμα ένα απόσπασμα που μας ενδιαφέρει εκεί. Ναι, είναι, είναι για τις χοροδίες. Mm-hmm. Yeah, αλλά... Να δούμε τι μας είπε ο Λάμπης. Ναι, ναι, και μετά. Ο οποίος, παραλαμβάνω, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, με αγωνία και χαρά τον περιμένω να έρθει στη Ζάκυνθο να τον φιλοξενήσω στην εκπομπή για να τον γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος. Αξίζει ένας πόντιος, ριζωμένος στην Κέρκυρα, ο οποίος λέει, εγώ ήρθα εδώ να διδάξω τα παιδιά και ούτε την κοπανάει, ούτε φεύγει, κάθεται εκεί για αυτό το πάθος που βγάζει, το μεταδίδει στα παιδιά. Η μουσική όταν πάνε εκεί κολλάνε, Γιώργο. Δεν ξαναφεύγουν εύκολα. Για να δούμε, γιατί έμαθα ότι πολλοί καθηγητές του Ιόνιου Πανεπιστημίου είναι, πάνε μόνο, κάνουν μια ώρα μάθημα και ξαναφεύγουν με το ίδιο αεροπλάνο. Είναι άλλη περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση. Ναι, είναι άλλη περίπτωση. Ας δούμε λοιπόν τι μας είπε ο διεθνούς φήμης πιανίστας, ο Λάμπης Βασιλιάδης. Καλησπέρα. Λάμπη Βασιλιάδη, ένας πόντιος στην Κέρκυρα. Πώς έγινε αυτό, πώς μας προέκυψε ο ποντιακός ελληνισμός στην Κέρκυρα? Ο ποντιακός ελληνισμός έχει το χαρακτηριστικό της εξοικείωσης με τη μετανάστευση. Και η δική μου οικογενειακή ιστορία ξεκινάει από το Κάρς. Οπότε για να έρθω στην Κέρκυρα έκανα ένα ταξίδι μεγάλο στην Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αγγλία της Θάτσερ. Κατέληξα στην Αμερική και μετά από περίπου 14 χρόνια επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως από νοσταλγία, αλλά και από την πιο σοβαρή επιλογή να δουλέψω και να
προσφέρω στην πατρίδα μου. Η Κέρκυρα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τις πολιτικές μου πεποιθήσεις και την προσφορά στο δημόσιο χώρο. Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας για 4-5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και μετά προέκυψε μια ευκαιρία που την άδραξα με ενθουσιασμό να δημιουργήσω ένα χώρο τέχνης μαζί με πολλούς άλλους καλούς συναδέλφους στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Όπου διδάσκεις ακόμη. Όπου διδάσκω σήμερα και προφανώς ελπίζω να διδάξω και τα υπόλοιπα χρόνια όσο θα παραμένει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοιχτό. Ωραία, θα επιστρέψουμε σε αυτό. Θέλω να μου πεις, να πούμε στους τηλεθεατές, ότι επειδή ξέρω ότι σε χαμηλών τόνων, αλλά εγώ θα το πω, από τους μεγαλύτερους πιανίστες που έχουμε στη χώρα μας και θα ήθελα να μου πεις αυτή η αγάπη για το πιάνο, πώς ξεκίνησε, δίπλα σε ποιους δασκάλους θύτευσες και πώς μεταφέρεις όλη αυτή την τέχνη και την εμπειρία που έχεις στα σημερινά παιδιά που είναι μαθητές σου. Θα δεχτώ τη φιλοφρόνηση αν επισημάνω ότι αυτό που καθορίζει τη συμμετοχή στην τέχνη δεν είναι τόσο η επίδοση όσο αυτό που θα ονόμαζα ερωτικό στοιχείο, δηλαδή το πόσο κανείς αγαπά αυτό που κάνει. Η πορεία μου στις ακαδημίες και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού ήταν μακρά, τα βιογραφικά στοιχεία είναι εύκολα ανιχνεύσιμα. Αυτό που μπορεί κανείς να διαβάσει πίσω από τις γραμμές ενός αρκετά πολυσέλιδου βιογραφικού είναι η παρουσία μερικών ανθρώπων που έπαιξαν καθοδηγητικό ρόλο και τέτοιοι θα ήταν δύο μεγάλοι δάσκαλοι. Η μια είναι η αδελφή του Γεχούντι Μενουχίν, η Γιάλτα Μενουχίν στο Λονδίνο και ο άλλος είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός Ρώσος πιανίστας που γνώρισα στη Γερμανία από το 1990 περίπου μέχρι το 1994, από ό,τι και πήγα στην Αμερική, ο Βίκτορ Μερζάνοφ. Η δική μου αφοσίωση στο χώρο της τέχνης, Γιώργο, είναι περισσότερο προσανατολισμένη στο κομμάτι της μουσικής και λιγότερο στο κομμάτι της σύγκρισης. Το αν θα ήμουν καλύτερος ή λιγότερο ικανός ή πετυχημένος, αυτό θα προέβλεπε την παρουσία ειδικών κριτηρίων που θα είχαν να κάνουν ενδεχομένως είτε με αξιώματα, είτε με χρήματα, είτε με κάποιο άλλο κριτήριο που θα ήταν μετρήσιμο. Κάθε σύγκριση όμως στην τέχνη αποτελεί ένα σενάριο δύναμης και η δύναμη αποκλείει την αγάπη. Έτσι η φιλοσοφία η δική μου στην ευρύτερη μου πολιτική και αισθητική κόσμο-θεωρία είναι ότι όταν κανείς κινείται από αγάπη για αυτό που κάνει, προφανώς υπάρχουν συμπτώσεις, συγκυρίες που δεν αφορούν τόσο τους χαμηλούς τόνους, αλλά αποτελούν και ιστορικά γεγονότα, δηλαδή οι ανιχνεύσεις μου στον κόσμο εξακολουθούν να είναι αρκετά έντονες. Έχω τώρα και μια ιδιαίτερη επαφή με τον ασιατικό κόσμο που καλλιεργεί την κλασική μουσική. Οι ανιχνεύσεις αυτές έρχονται από μια έμπνευση πηγαία. Η έμπνευση, όταν κανείς ατενίζει ένα υπέροχο ηλιοβασίλαμα, μαγεύεται από αυτό. Αυτή η μάγευση είναι το δικό μου στοιχείο και ίσως είναι και το κλειδί μιας άλλης ζωής που προσπαθώ με το δικό μου ζωντανό παράδειγμα να προσφέρω στους φοιτητές μου. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε ελεύθερα, χωρίς την πιεστική ανάγκη οικονομικών ή άλλων περιορισμών, τουλάχιστον τη σχέση μας με τη μουσική, τη σχέση μας με το πιάνο. Επομένως, αυτό που θα προέβαλα σαν σκέψη παιδαγωγική και καθοδηγητική θα ήταν πώς θα μπορούσε κανείς να μεσολαβήσει ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, να προσφέρει δηλαδή στον εαυτό τη δυνατότητα να ερωτευθεί με το αντικείμενο ανεξάρτητα από την αντικσοότητα των οικονομικών συνθήκων. Πώς προέκυψε όμως στο νεαρό Λάμπη η αγάπη για και το πάθος για το πιάνο? Από την αναζήτηση δασκάλων και ανθρώπων που είχαν μια βαθιά επαφή με την τέχνη. Η επαφή ή μάλλον η εκπαίδευση στην τέχνη είναι ένα γεγονός οσμόσεως. Δηλαδή χρειάζεται κανείς μια καλή παρέα.
Η παρέα αυτή, η παρουσία δηλαδή προσωπικότητων στη ζωή των ανθρώπων, τότε μπορεί να αποτελέσει ένα φάρο γνώσης. Εγώ το θεωρώ το γεγονός όσμωση. Δεν είναι ένα γεγονός η εκπαίδευση που προέρχεται μέσα από μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, γιατί η μουσική δεν περιέχει αυτού του τύπου τη γνώση ως πληροφορία, αλλά πολύ περισσότερο τη γνώση ως γεγονός, ως βίωμα. Επομένως, αυτό που προκύπτει, αυτή η θέση προκύπτει μέσα από την επαφή με ανθρώπους που λειτουργούν σαν σπαθιά. Τα σπαθιά έχουν την ιδιότητα να μένουν κρυμμένα, να μένουν στις θήκες τους και σπανίως βγαίνουν από αυτές. Έμαθα όμως ότι μικρός με το θείο σου παίζατε μουσική και μαζευόταν απίστευτα πολλοί κόσμος και σας παρακολουθούσε και εν τέλει δεν έγινες ποδοσφαιριστής, έγινες μουσικός και πολύ καλός μουσικός. Ναι, το γονικό στοιχείο υπάρχει με τον πατέρα μου. Ο πατέρας, γιατί έμαθα, ο κοινόμενος φίλος, ο Τάκης μου είπε με το θείο του, οπότε λάθος πληροφόρηση. Ο θείος μου είναι ένας αστέρας πολιτικής φιλοσοφίας, αλλά ο πατέρας μου είναι εκτινίατρος που αγαπά πολύ το βιολί και έπαιζε, είναι παιδιά βέβαια του εμφυλίου και οι δύο, με ανάλογες δυσκολίες, αλλά έχω την εντύπωση ότι κληρονόμησα το ταλέντο του πατέρα μου τουλάχιστον σε ένα του κομμάτι. Και αυτό που σαφώς αποτελεί έναυσμα για την περαιτέρω μου πορεία ήταν η αγάπη του πατέρα μου για τη μουσική. Οι ηλικίες οι μικρότερες έχουν μεγάλη ανάγκη από μια σχεδόν συμπλεγματική σχέση με ένα αντικείμενο. Τι εννοώ, ότι προφανώς ξεκίνησα το πιάνο για να ικανοποιήσω τις επιθυμίες του πατέρα μου. Αλλά συνέχεια έμεινα σε αυτό το δρόμο γιατί δεν ξέρω αν το κουβεντιάσατε με τον Τάκη, αλλά τα χρόνια μου στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, στην Φιλοσοφική ήταν χρόνια πιο ξερά από τα πολύ ερωτικά και ρομαντικά χρόνια που πέρασα αργότερα στα ταξίδια μου σπουδάζοντας μουσική. Δηλαδή, εγκατέλειψα πολύ γρήγορα τον χώρο της Φιλοσοφικής για να αφοσιωθώ στη μουσική. Θέλω να πούμε πολλά περισσότερα όταν με το καλό έρθει στη Ζάκυνθο. Αυτή ήταν μια πρώτη γνωριμία με τον εξαιρετικό κύριο και φίλο. Και ελπίζω τη συζήτηση αυτή να την συνεχίσουμε στο στούντιο στη Ζάκυνθο, όπου οι τηλεθεατές, οι Ζακυνθινοί, θα έχουν ευκαιρία να σε γνωρίσουν καλύτερα και θέλω να μου υποσχεθείς ότι ένα ταξίδι και στο δικό μας νησί θα το κάνεις. Ευχαριστώ. Μάλλον με πολύ μεγάλη χαρά και το μάλλον πήγαινε στην αίσθηση. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι ένας ειδικός λόγος, ο δικός μου χώρος, ξέρεις, έχω μια ειδικότητα στην ελληνική επαρχία, έχω παίξει παντού και αύριο το πρωί θα ξαναπάω για 7η φορά στην Ξάνθη που κάνουμε ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής. Έχω μόλις γυρίσει από μια γερμανική πόλη, Κομόπολη, έως χωριό ανάλογα όπως το βλέπει κανείς, για τα γερμανικά δεδομένα 15.000 είναι έτσι πολύ μικρή πόλη, όπου και εκεί εμφανίζομαι για τα τελευταία 18 χρόνια. Επομένως, στη Ζάκυνθο δεν έχω παίξει ποτέ και θα χαρώ πάρα πολύ να βρεθώ στο νησί σας και να συνεχίσουμε τη συζήτηση βέβαια. Τη συζήτηση για ένα πολύ βασικό θέμα που εγώ ξέρω ότι είναι η μεγάλη σου αγάπη, το λέω και στους τηλεθεατές γιατί θέλω να το ξέρουν και αυτό θα συζητήσουμε όταν είσαι στη Ζάκυνθο, το ποντιακό στοιχείο για το οποίο ξέρω ότι είσαι πολύ περήφανος. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε όταν με το καλό μας έρθει στη Ζάκυνθο, γιατί ξέρω ότι δεν σου αρέσει να μιλάω για το μέγεθος της αξίας σου, όμως εγώ θα τα πω μόνος μου όταν θα είμαι στο στούντιο για να πασάρω αυτό το βίντεο. Ωραία, μόνο που θα σε προλάβω. Είμαι, όπως προφανώς θα σου έχει περιγράψει ο Τάκης, πόντιος Έλληνας και εμείς αυτούς τους ονομάζουμε τραντέλενες στα ποντιακά, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι το κομμάτι το φιλετικό, είναι το κομμάτι το πατριωτικό. Το πατριωτικό με ποια έννοια, σε ποια διάσταση εκείνου του υψηλού ιδανικού που μπορεί να μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, όχι εκείνης της ιδιότητας που θα μας οδηγούσε σε μια σκοτεινή πλευρά υπεροχής απέναντι στον άλλον. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Όπως άκουσες, του είπα ότι το αφήσαμε εκκρεμές το να συζητήσουμε. Τον θέλω πάρα πολύ τον Έρση Ζάκη, τον Έρση στο στούντιο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. Να σκεφτείς ότι όταν πήγαμε το πρώτο βράδυ να φάμε, μίλαγε τόσο πολύ και έλεγε τόσα ωραία πράγματα, που την επόμενη μέρα το μεσημέρι που βρεθήκαμε πάλι για φαγητό, του λέω: Λάμπη, κάτσε, δεν θα μιλήσεις για να φάω αυτή τη φορά, γιατί χθες που μίλαγες δεν έφαγα καθόλου. Τόσο συναρπαστικός είναι στον τρόπο που σκέφτεται, γιατί είναι φιλόσοφος.
Δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω, αλλά η θύμη του είναι πολύ καλή στην Κέρκυρα. Είναι, τον εκτιμούν απεριόριστα οι Κερκυραίοι. Θέλω κλείνοντας να διαβάσουμε το δεύτερο απόσπασμα. Είναι, αξίζει τον κόπο για την Κέρκυρα. Επειδή αξίζει τον κόπο, γι' αυτό το θέλω. Λέει για τις χοροδίες και μαντολινάτες στα Επτάνησα, πάντα για τα Επτάνησα. Και ξεκινάει το κεφάλαιο χοροδίες και μαντολινάτες. Εάν κανείς θα τολμήσει να θίξει το θέμα επτανησιακή χοροδία, πρέπει να είναι σίγουρος ότι όσα και να πει θα αποτελούν μόνο το μισό πρόλογο του όλου θέματος. Η ίδια η Επτάνησος καταρχήν είναι μια μεγάλη χοροδία που με την ομοιογένεια των νησιών της μας τραγουδά την πιο όμορφη μελωδία πάνω στο γεωγραφικό χάρτη της πατρίδας μας. Η παράδοση, αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Στον τομέα αυτό το χοροδιακό θέλει βασίλισσα τη Ζάκυνθο, το ωραίο Τζάντε. Όχι τόσο για τις πολλές χοροδίες της, αλλά για το ειδικό χρώμα με το οποίο οι κάτοικοι της Ζακύνθου όχι μόνο τραγουδάνε, αλλά ακόμη και η ομιλία τους χαρακτηρίζεται από αυτό σε τέτοιο βαθμό που όλοι οι Έλληνες να λένε με ένα στόμα ότι οι Ζακυνθινοί μιλάνε τραγουδώντας. Τέλεια. Αυτά τα γράφει, κυρίες και κύριοι, ένας Κερκυραίος. Γιατί ξεκινήσαμε τη ζήτηση. Μεγάλος μαέστρος της Κέρκυρας που έχει πεθάνει δυστυχώς. Ξεκινήσαμε τη ζήτηση λέγοντας πόσο ακομπλεξάριστη είναι και μην βιαστείτε να με κατηγορήσετε για αυτό που λέω. Το εννοώ και το εννοεί και ο Νίκος, βεβαίως, ο οποίος έζησε εκεί. Κράτησε δεσμούς, πηγαίνω έρχεται στην Κέρκυρα και καλό είναι κάποια στιγμή, και αυτός είναι ο σκοπός και της εκπομπής με αυτές τις αποστολές που κάνει, να ξαναδέσουμε την αλυσίδα των Ιωνίων. Γιατί δεν μας χωρίζει τίποτα. Αντιθέτως, είναι τέτοιος ο πολιτισμός μας, αυτό το τρίγωνο Κρήτη, Επτάνησα, Βενετία. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να ξανασυνδέσουμε τους κρίκους αυτούς του πολιτισμού μας και να μην τους αφήσουμε να λυθούν και να χαθούν. Εξάλλου με την Κέρκυρα μας συνδέει πάρα πολύ και μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη προσωπικότητα της Ελλάδος, ο Σολομός. Το Σολομό τον διεκδικούν και οι Κερκυραίοι εξίσου. Μα το είδα, εδώ, είδα τα αγάλματα εδώ, που έχουν και του Κάλβου και του Σολομού. Εδώ είναι ηλικιώθηκε, εδώ έγραψε τον εθνικό ύμνο, τον ύμνο στην ελευθερία. Αλλά στην Κέρκυρα έζησε μετέπειτα, στην Κέρκυρα πέθανε και υπάρχει μουσείο Σολομού και εκεί. Και στην Κέρκυρα. Και τον Κάλβο και τον Σολομό τους έχουν πάρα πολύ. Και καλά κάνουν δηλαδή. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Εμένα ήταν μεγάλη μου χαρά γιατί μοιράστηκα. Με κάλεσες. Όχι, τιμή δική μου είναι που ήρθες, διότι όλο αυτό που έζησα το μοιράστηκα με έναν άνθρωπο που ξέρει για τι πράγμα μιλάω, μπορεί να με καταλάβει, διότι ξέρεις κάποιος Ζακυνθινός που κάθεται στο σπίτι λέει «Καλά πήγες στην Κέρκυρα τώρα, εδώ έχουμε...» Μα μας συνδέουν δεν είναι έτσι, πολλά. Είπαμε, αυτός ο κρίκος δεν πρέπει να λυθεί, πρέπει να μείνει ενωμένος και επαναλαμβάνω, ο πολιτισμός μας είναι το τρίγωνο Κρήτη, Επτάνησα, Βενετία. Βεβαίως. Όλο αυτό το τρίγωνο, το τρίγωνο του πολιτισμού που δεν πρέπει να το αφήσουμε, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν θα ξεχάσω ότι μία δασκάλα στην εκπομπή μου πριν μία-δύο εκπομπές μου έλεγε ότι δυστυχώς τα παιδιά στη Ζάκυνθο δεν μαθαίνουν την τοπική ιστορία. Και είναι δυσάρεστο αυτό, αλήθεια. Είναι αλήθεια, δυσάρεστη αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Διότι πρέπει τα παιδιά να μάθουν σε τι χώματα πατάνε, σε τι νησί ζούνε, να είναι περήφανα και να μπορούν αυτό το βάρος της παράδοσης να το μεταφέρουν, να το νιώσουν, να το έχουν μέσα στο αίμα τους, γιατί αυτό είναι που θα μας πάει μπροστά, όχι γιατί θέλω να ζούμε με το παρελθόν, αλλά γιατί αν δεν ξέρουμε το παρελθόν μας, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε ελπίδες μπροστά για το μέλλον. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή, σε ό,τι προσπάθεια κάνουν οι νέοι άνθρωποι, σε οποιοδήποτε τομέα, είναι δίπλα τους, γιατί θέλουμε να ελπίζουμε ότι με ένα χτύπημα στην πλάτη μπορεί να δώσεις λίγο παραπάνω κουράγιο σε έναν άνθρωπο να συνεχίσει την προσπάθειά του. Και αυτό χωρίς να θέλω να σε κολακέψω, σε τιμάει ιδιαίτερα. Και να το καλά, ότι είσαι εγώ κοντά μας στην πατρίδα σου. Και για μας μεγάλη τιμή. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου. Έχουμε εδώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου. Κυρίες και κύριοι, θα σας ευχαριστήσω που και απόψε ήσασταν εδώ. Να σας θυμίσω ότι η εκπομπή επαναλαμβάνεται την Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ και κάθε Τρίτη στις 8.30 το πρωί. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά τον κύριο Νίκο Ζαχαρόπουλο που μου έκανε τιμή να είναι εδώ σήμερα και να σας καληνυχτήσω. Γεια σας. We don't need no education. We don't need no
control. No dark sarcasm in the classroom. Αλιτζερίνη. Αλιτζερίνη.